Ωραία, εντάξει. Ξέρετε τι θα κάνουμε σήμερα? Θα πάμε να κάνουμε αυτό που έκανα όταν ήμουν μικρότερο σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο. Θα πάμε να μείνουμε σε μια παραλία. Θα πάω εγώ και ο Γιώργος μου. Οι άλλοι δεν θα έρθουνε, δεν θέλανε. Έχουμε φορτωθεί τα απαραίτητα! Για μία μέρα κάνουμε και είναι καλά. Έχουμε και εξοπλισμό, μη γελάτε. Και θα πάμε στο Μάρτσαλο. Θα πάμε να ψαρέψουμε και θα πάμε να φάμε αυτά που θα πιάσουμε. Αν πιάσουμε, αλλιώς θα πεινάσεις. Τα υπόλοιπα θα στα πω στο δρόμο. Γεια, έλα. Εκδρομάρα! Ωραία! Φορτωνόμαστε σιγά σιγά, έχουμε πάρει 2-3 πραγματάκια. Θα πάμε να κατασκηνώσουμε στο Μάρτσαλο. Ο φίλος μου ο Γιώργος ήταν στον αντιπόρος μου. Καλημέρα. Τι λέει? Όλα καλά. Είσαι έτοιμος? Θα δείξει. Για να δούμε. Το κόνσεπτ είναι το εξής. Θα πάμε στο Μάρτσαλο, θα κατέβουμε το φαράκι του Μαρτσάλου, είναι γύρω στη μία ώρα. Και θα μείνουμε εκεί πέρα και θα πάμε να επιβιώσουμε εκεί. Τύπου, τι εννοώ? Έχω πάρει τα καλαμάκια μου. Αυτά εδώ. Και θα μας πιάσω ψάρι να φάμε. Άλλος. Έγινε, είπες κάτι? Θα μας πιάσεις. Για να δούμε. Μέρα κάμινγκ πάμε εμείς και έχουμε πάρει 17.000 πράγματα. Οργάνωση. Εκτός από το φαράγγι εκεί θα συναντήσουμε 2-3 άλλα πάρα πολύ ωραία πραγματάκια εκεί. Θα συναντήσουμε μια πανέμορφη εκκλησία μέσα στο βράχο χτισμένη. Θα συναντήσουμε φοίνικες, κριτικούς φοίνικες, στη δεύτερη μεγαλύτερη απικία. Τη δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση περιοχή που υπάρχουν τέτοιοι φοίνικες. Και θα καταλήξουμε στο πανέμορφο Μάρτσαλο. Για την ώρα, διαδρομή! Λοιπόν, πίσω στα δικά μας. Πού είναι το Μάρτσαλο, θα με ρωτήσεις, φίλε Γιώργο, και εγώ θα σου απαντήσω. Είμαστε τώρα, αρχικά πάμε στο Δήμο της Φεστού, τον αγαπημένο Δήμο Φεστού. Θα συνεχίσουμε προς Μάταλα, Πιτσίδια. Εκεί σε κάποια φάση θα στρίψουμε αριστερά προς Αγιοφάλακο Μάρτσαλο. Στην ουσία τι είναι? Είναι δύο διαφορετικά μονοπατάκια, δύο φαραγκάκια τα οποία καταλήγουν στις δύο γειτονικές παραλίες. Το Μάρτσαλο και το Αγιοφάρακο. Στο Αγιοφάρακο πολύ πεχμένο, δεν νομίζεις? Οπότε εμείς προτιμάμε να πάμε στο Μάρτσαλο, που είναι μια πάρα πολύ μικρή κλειστή παραλία, φανταστείτε σαν ένα φιόρτ, το οποίο είναι συνήθως απάνεμο και ενδείκνυται για έτσι τέτοιες εκδρομές περιπατητικές. Η απόσταση από το Ηράκλειο είναι κοντά στη μία ώρα με το αμάξι και είπαμε ότι το φαραγκάκι μας είναι επίσης κάπου κοντά στη μία ώρα. Τι προμηθευόμαστε πάντα? Καπελάκι, νερά, κάνα φρούτο και λίγο φαγητάκι και καμία σακουλίτσα για να μαζέψουμε τα σκουπίδια που αφήνουμε. Γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε. Το έχουμε? Το έχουμε. Ωραία. Οπότε, σε λίγο θα αρχίσουμε να ξεκινά. Κοιτάμε τον νότο, να αρχίσουμε να κοιτάμε το λιβικό ή ακόμα καλύτερα το νότιο κριτικό πέλαγος. Και δεν φαντάζεστε πόσο ενθουσιασμένος είμαι. Εσύ? Πολύ. Το θάλασσι της θάλασσας και όλο το μπλε του χάρτη. Κλείσε. Μακρινά ως τη Τζαμαϊκά. Σταματήσαμε λίγο πριν τη μονή οδηγητρίας για δύο λόγους. Αρχικά, για να θαυμάσουμε τη θέα, να σηκώσουμε λίγο τον ντρόουν. Βλέπουμε κάτω τη θάλασσα του νότου να είναι πραγματικά σαν λίμνη. Και θα σηκώσουμε και τον ντρόουν μας να κάνουμε λίγο πλανάκια. Και δεύτερον, σταματήσαμε να μαζέψουμε λίγο θυμάρι. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Για τα ψάρια που θα πιάσουμε, που δεν έχουμε πάρει φαγητό μαζί μας, γιατί θα φάμε και καλά αυτά που θα πιάσουμε. Τι θα πιάσουμε? Ψάρια. Α. Ωραία. Ωραία. Δεν έχουμε πάρει πολλά πράγματα μαζί μας, αν εξαιρέσεις λίγο νεράκι και δύο μπάρες και λίγες σταφίδες. Κατά τα άλλα, θα είμαστε εμείς οι κυνηγοί και θα πιάσουμε τα ψάρια μας για να τα φάμε. Να δούμε πώς θα πάει αυτό.
Λοιπόν, έχουμε φτάσει έξω ακριβώς από τη Μονή Οδηγητρίας, στο δρομάκι που καταλήγει προς το φαράγγι του Μαρτσάλου. Πάει προς τα δεξιά, αριστερά πάει για Άγιο Φάραγγο. Είναι ένας κομματόδρομος βατός, μας είπανε. Πάμε να ανακαλύψουμε, γι' αυτό έχουμε τον Ταρζάν μας, για να μας βγάλει ας προπρόσωπους. Την περιπέτεια ξεκινά. Η πεσμένη ταμπέλα μάλλον μας λέει το Μάρτσαλ είναι από εκεί. Για να δούμε. Φάση. Δεν ενδείκνυται για επιβατικό, να πούμε την αλήθεια. Λογικά θα έχουμε πορεία γύρω στα 2 χιλιόμετρα έτσι. Κάπου θα υπάρχει ένας χώρος μπροστά από μια εκκλησία, τη Μαρτσαλιανή Παναγιά, όπου αφήνουμε τα μάξια και ξεκινάμε τον ποταρόδρομο. Εντάξει, η φάση είναι καταπληκτική, δείτε απλά που είμαστε και απολαύστε τέρα. Τώρα εμείς είμαστε με τον αγρότη και οι άλλοι τουρίστες έχουν πάρει ένα... μια κατσαρίδα και πάνε, δεν ξέρω που κατσαρίδα που έχουν πάει. You went to Μάρτσαλο. Οι φίλοι μας τουρίστες πήγανε λέει μέχρι την εκκλησία στο μονοπάτι, αλλά δεν θα πάνε εκεί, θα πάνε στο Αγιοφάρακο. Αυτό συμβαίνει συνήθως, προτιμούν το Αγιοφάρακο όπως το Μάρτσαλο, γιατί απλά δεν ξέρουν. Και ευτυχώς μας είπαν ότι δεν υπάρχει ούτε ένα αμάξι εκεί. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πώς ήρθαν από εδώ, ρε μετρό. Ωραίο τέτοιο. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Μετά από ένα έτσι λίγο απαιτητικό χωματόδρομο, φτάσαμε εκεί πέρα που καταλήγει αυτός ο περίεργος χωματοδρομούλης και ξεκινάμε για το... να κατεβούμε το φαράγγι. Θα φτιάξουμε όλα τα πράγματά μας, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι είναι απαραίτητο και θα ξεκινήσουμε την περιπέτεια. Ο φίλος ο Γιώργος φαίνεται γέρος και δυνατός και ακμέρος. Έτοιμος! Let's go! Έτσι είμαστε! Πολύ εύκολα. Λίγα πράγματα, ναι, εύκολα θα πάει. Για να δούμε. Λοιπόν, είναι λίγο τρίκι με το που φτάσετε στην εκκλησία, αφήνετε τα αμάξια εκεί και αρχίζετε και κατηφορίζετε. Όχι σαν και εμάς τόσο φορτωμένοι, να είστε λιγότερο βάρος, απλά να έχετε λιγότερο βάρος, απλά εμείς έχουμε τον εξοπλισμό. Δεν θα κατεβείτε μέσα από την κήτη του ποταμού, θα πάτε αριστερά, θα ανεβείτε πάνω από εδώ. Υπάρχει μια ελληνική σημαία και κάποιοι σταμπελίτσες που γράφουν προς Μάρτσαλο. Το μονοπάτι είναι από εκεί, άμα πάτε από το ποτάμι, υπάρχει μια γαράδρα ύψης κοντά στα 200 μέτρα, δεν μπορείτε να κατέβετε με τίποτα. Οπότε πάντα ακολουθούμε πινακίδες. Καλώς. Λοιπόν, εντάξει, βρήκαμε το μονοπάτι,
Θα κατέβουμε κάτι σκαλοπατάκια μέχρι κάτω. Ήδη στην αρχή βρίσκουμε τους πρώτους φοινικές, πρώτους κριτικούς φοινικές, οι φοινικές του Θεόθραυστου, έτσι λέγονται. Και η διαδρομή προβλέπεται να είναι μαγική. Ελπίζω να αξίζει όλη τη φάση. Πρώτη στάση, η Παναγιά η Μαρτσαλιανή, νομίζω έτσι λέγεται, μια εκκλησία η οποία είναι χτισμένη μέσα στο βράχο. Πριν μπούμε καν φαίνεται επιβλητική και πάρα πολύ ιδιαίτερη, πάμε να εξερευνήσουμε λίγο. Η καμπάνα εκεί, αυτοσχέδια, ξέρεις τι είναι, ε? Τι? Είναι κεφαλή βόμβας. Πάρα πολύ σύνηθες το φαινόμενο σε εκκλησίες τέτοιες. Και, και στα κέντρα της πόλης, των πόλεων έχει. Πάμε να δούμε αν είναι ανοιχτή η εκκλησία, να κάνουμε μια βόλτα μέσα. Μέσα αυτή τη σπηλιά, πάνω υπάρχει ένας τεράστιος στόλος που είναι κρεμασμένος και τόσο πολύ έλαιος. Πολύ δυνατή ενέργεια. Υπάρχει και ένα σημειωματάριο που έχει εδώ πέρα που γράφουν οι άνθρωποι που το επισκέπτονται. From United States, Stefan. From Italy, Jaco. Και διάφορα άλλα πραγματάκια θα γράψουμε κι εμείς. Μία σίγουρη στάση επιβάλλεται απλά και μόνο για να δείτε αυτό το μοναδικό πραγματικά εκκλησιαστικό χώρο. Μία μικρή ξεκούραση και συνεχίζουμε την πορεία προς την παραλία. Τρομερές εικόνες, τρομερές. Εντάξει, η εικόνα γενικά είναι λίγο αστεία από την άποψη ότι δεν παίζει να το βλέπεις αυτό το πράγμα. Περπατάς στην ξεραίλα των Αστερουσίων, κατεβαίνεις μέσα σε αυτό το πράγμα που είναι αυτό που γνωρίζουμε όλοι στην Κρήτη, ρε παιδί μου, το στεγνό, το άγριο, το πετρωτό, και μπροστά σου φοίνικες. Όσο κατεβαίνουμε το φαράκι, αυτή θα είναι η εικόνα που θα βλέπουμε. Οι φοίνικες θα είναι παντού μπροστά μας. Πάρα πολλές στάδες με φοίνικες οι οποίοι φτιάχνουν κάτι σαν οάσεις μέσα εδώ πέρα σκιάς. Είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά μοναδικό. Δεν το έχει συνηθίσει το μάτι σου να βλέπεις στο μορφολογικό χάρτη της Κρήτης τέτοιες εικόνες. Συνεχίζουμε πορεία. Να πούμε ότι είναι οι κριτικοί φοίνικες, το ξαναλέμε. Και του Βάη δεν είναι. Έχουν έρθει από την Αραβία. Είναι η κριτική φοίνικες του Θεόχαστου. Συνεχίζουμε πορεία. Έχουμε κατέβει γύρω στα 400 μέτρα. Έχουμε ακόμα 1,5 χιλιόμετρο. Let's go! Στη Χαβάη σε έφερα! Πάει εξαιρετικά, λίγο κουραστικά, αλλά όσο σκέφτεσαι ότι θα βρεις λίγο την παραλία, η κούραση αρχίζει και μειώνεται. Λοιπόν, να μην αναφέρουμε πάλι τα βασικά, ή να τα αναφέρουμε. Νεράκι οπωσδήποτε, καπέλο, αντιλιακό, ένα καλό παπουτσάκι, μην μου ήρθετε με κανένα δίχαλο.
δεν θα πάει καλά αυτό σίγουρα. Αντοχή, καλή καρδιά, καλό θα είναι να ξεκινάτε. Φαράγγε στην αρχή της μέρας, τύπου 7-8 η ώρα για να μην συμβεί ο ήλιος, όχι σαν και εμάς που είναι 12 η ώρα και κατεβαίνουμε. Και ακόμα περισσότερη προσοχή όταν ανηφορίζεται το φαράγγι. Ή πρωί ή απόγευμα, προσοχή όμως να μην σας βρει το βράδυ. Η πορεία συνεχίζει, το φαράγγι είναι πραγματικά πανέμορφο. Και ανυπομονώ να δούμε την παραλία. Δεν είμαστε τίποτα MacGyvers, στάσεις συχνές, λίγο ξεκούραση. Περιμένουμε και το φίλο μας τον Γιώργο που μάλλον έχει χαθεί, ελπίζω να έρχεται. Οπ, έρχεται. Αυτή η κουκίδα στο βάθος είναι ο Γιώργος. Έρχεται σιγά σιγά. Τουλάχιστον έχεις κόκκινα μαλλιά και ξεχωρίζεις. Κάνω πάμε. Κύριε, άμε χάνομαι. Ωραίο, σημαδούρα. Άλλη μια φορά χάσει το δρόμο ο Πέτρος και ευτυχώς είχε εμένα μαζί του. Εσύ φταίς! Δεν καταλαβαίνω. Έχει ξεχάσει τι συμβαίνει εδώ, ρε. Ξέρεις που, σε ποια εκπομπή είμαστε. Σε ποια. Πώς λέγεται η εκπομπή, ξέρεις. Λοιπόν, εγώ αρχίζω και πεινάω ήδη. Γιώργο, έλα. Αν δεν πιάσω ψάρι, τι θα γίνει, ρε φίλε. Θα φάω εσένα. Το εννοεί. Έλα μωρέ και φτάσαμε και φαίνεται ο γυαλός. Έλα ρε παιδάκι μου. Πάντα αυτή η αίσθηση όταν τελειώνεις ένα φαράκι και φτάνεις στο νερό είναι λες και έχεις περάσει τη γραμμή τερματισμού και έχεις βγει πρώτος, έχεις κάνει παγκόσμιο ρεκόρ και η χαρά σου δεν συμμαζεύεται. Κάθε φορά το ίδιο πράγμα, παιδιά. Κάθε φορά το ίδιο χαρούμενος. Έχουν αρχίσει ήδη εδώ πέρα και υπάρχουν δεντράκια στα οποία μπορείτε να προστατευτείτε από τον ήλιο. Από ό,τι θυμάμαι στην παραλία έχει δύο μεγάλους κέντρους και μία από βάθρα που έρχονται κάτι καραβάκια. Αλλά τα λόγια είναι περιτά, ρε φίλε. Είμαστε πέντε βήματα από εκεί. Πάμε να δούμε την παραλία μας περιμένει. Πάμε. Μάρτσαλο, it is, guys. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Music is love. It loves music. Θέλεις κάτι? Τι θες? Θέλεις κάτι? Τι θες? Φύγε. Ήρθα εγώ εδώ τώρα. Δεν την νοιάζει πολύ. Εγώ για να μοντάζει ήρθα. Θα καταλήξω να παίζω ξύλο με τις κατσίκες. Αυτό κατάλαβες τώρα. Φύγε. Και τόσες κατσίκες γενικά που υπάρχουν, καλό θα είναι άμα είναι να αφήσετε την παραλία, να καβατζώσετε τα φαγητά τουλάχιστον σε μια τσάντα κλειστά. Πάμε σαν δέντρο. Έχουμε κάτσει λίγο να πάρουμε μια ανάσα. Έχει αρχίσει και έχει βγάλει λίγο αέρα. Πιστεύω θα πάει καλά. Το παράδοξο και το αστείο της υπόθεσης είναι το εξής. Κοιτάω το κινητό μου και λέει τοπική ώρα 11:50 και Αθήνα 12:50. Λογικά έχει πιάσει η ώρα Αφρικής που είναι μόλις 400 χιλιόμετρα από εδώ πέρα και πλέον φίλε εμείς είμαστε στη ζώνη Αφρικής, έτσι. Ωραίο. Όχι άσχημα. Ωραίο. Ακραίο αλλά ωραίο. Be good, baby, be good like you know you should. We rocking it.
Λοιπόν, τώρα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να φτιάχνουμε τη φάση μας για τα ψαρικά, μπας και καταφέρουμε να φάμε. Ευτυχώς βρήκαμε ένα πολύ ωραίο κύριο, ο οποίος έχει ένα βαρκάκι εδώ πέρα και θα μας πάει λίγο πιο έξω στα βράχια για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη θέση για ψάρεμα και μετά λέει θα γυρίσουμε τα πόδια. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Τουλάχιστον όμως θα πάμε σε ωραίο σημείο για να ψαρέψουμε. Αρχίζει και έχει αέρα, το οποίο αυτό δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό, αλλά συνεχίζουμε. Λοιπόν, δύο τρόποι ψαρέματος. Ο ένας θα πιάσουμε μικρά, κάνα σκαράκι, καμιά γοπούλα αν έχει, για το σίγουρο. Καλαμάκι φελός, θα φτιάξουμε λίγο τα αγκιστράκια μας και το βράδυ, όταν πέσει λίγο ο ήλιος, θα κάτσουμε την παραλία και θα κάνουμε spinning. Πα και βγάλουμε κανένα κυνηγό. Κανένα τουρνά, καμιά σναγρίδα, στην καλή περίπτωση. Αλλιώς. Θα έχουμε την αγάπη μας, Γιώργο μου. Θα φάμε την αγάπη μας, εντάξει. Για εσένα που είπαμε. Αυτό για εσένα. Λοιπόν, τρία αγκιστράκια. Έχουμε φέρει μαζί μας γαρίδα. Πολύ καλός μεζές. Άμα δεν φάνε τα ψάρια, τη φάμε εμείς τη γαρίδα. Τρία γιστράκια θα δέσουμε στο καλαμάκι μας και θα πάμε να δούμε τι ψάρια μπορούμε να πιάσουμε. Κάποιοι κοροϊδεύουν αυτούς που ψαρεύουν και τους λένε τι κάθεσαι εκεί πέρα, κάθεσαι και βαριέσαι και τι είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό για μας είναι η γιόγκα μας, παιδιά. Κάθεσαι στη θάλασσα, ακούς το κύμα, πετάς, άμα τσιμπήσεις και όλα, κάνεις ένα εγώ. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά για μένα είναι κάτι το οποίο με ηρεμεί, κάτι το οποίο μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια και κάτι το οποίο θα κάνω μάλλον σε όλη μου τη ζωή. Είναι αυτό που λες ότι περιμένω να βγω στη σύνταξη και το μόνο που θα κάνω είναι τι. Ψαρεύω. Θα ψαρεύω, δικαίω. Το ψαρεματάκι μας είναι έτοιμο. Περιμένουμε τον φίλο μας τώρα τον ψαρά να έρθει να μας πάρει με το βαρκάκι και να μας βγάλει πάνω στα βράχια. Και καλή μας τύχη. Τώρα λίγο άραγμα. Λέμε να μην το διακινδυνεύσουμε με το φίλο μας το ψαρά και να πάμε με τη βάρκα κάπου να μας αφήσει, γιατί το βουνό είναι λίγο απειλητικό και δεν ξέρω αν μπορέσουμε μετά να γυρίσουμε πίσω. Οπότε θα κάνουμε την προσπάθειά μας την πρώτη, πάμε κάπου εκεί κοντά, θα κάνουμε μια μικρή αναρρίχηση στα βουνά και βλέπουμε. Θα φάμε ψάρι όπως και να έχει τελικά, χάρη στον κύριο Σκαρπαθιωτάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ο γλυκύτατος άνθρωπος εδώ πέρα δεν θα μας πάει μέχρι πέρα, γιατί δεν ξέρουμε αν μπορέσουμε να καταφέρουμε να γυρίσουμε πίσω. Για καλό και κακό όμως μας άφησε και δύο ψαράκια, άμα δεν πιάσουμε τίποτα να φάμε αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Λέω το ψαράκια. Και αυτά τώρα δεν έχουν πρόβλημα με τα αγκάθια που είπες. Πρόβλημα, τα έχω κόψει. Ωραία. Οπότε τι κάνει και όλα καλά. Σούπερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Ορίστε. Χωρίς να ψαρέψεις ψάρι φρέσκο, ε. Τρελό. Ωστόσο εγώ θέλω να δοκιμάσω την τύχη μου. Λοιπόν, ωραία! Πάμε για ψάρεμα! Ελπίζω να βρούμε ένα καλό σημείο, να πάει λίγο το βουνό, να μας βοηθήσει και να βγάλουμε και τίποτα. Πώς αισθάνεσαι, γλυκούλη? Ανυπομονώ να δω τι θα πιάσεις. Κι εγώ. Άμα πιάσεις. Με κοροϊδεύει αυτό συνέχεια, αλλά θα δει. Θα δει. Να πάμε κάτω στην παραλία, ωραία. Ψαρεύει για να φάμε. Και δεν το έχουμε έχει φέρει. Είσαι κατσίκι όμως, έτσι! Ναι! Πρέπει να κατέβουμε εκεί για να πάμε εκεί. Είναι πολύ ωραία, φίλοι, είναι πολύ ωραία. Πάμε, πάμε! Έλα. Τα καταφέραμε, ρε φίλε. Δες που είμαστε. Σούπερ! Λοιπόν, ετοιμός. Ήρθε η ώρα. Διδάξαμε. Θα σε διδάξω. Ελπίζω να έχει λίγο ψάρι. Θα ξενερώσω άμα δεν έχει. Δείτε πόσο ωραία είναι όμως. Μουσική.
μόνφαγο, οπότε υπάρχει, τα τρώνε. Οπότε έχει λίγο suspense. Βλέπουμε και λίγο κίνηση. Υπομονή, μεγαλύτερη αρετή. Έτσι. Τι να κάνεις τώρα ένα time lapse. Εγώ. Ένα, δύο, τρία και time lapse. Τι έγινε? Κάτι έχουμε φίλε. Έλα. Έλα ρε παιδάκι μου. Όχι. Εντάξει. Γύλος. Ο λεγόμενος γύλος. Δεν σου γύλε. Δεν πολύ τρώγεται αυτό. Αλλά στην αναβροχιά, ε. Τρώγεται φυσικά και τρώγεται, απλά δεν είναι από τα αγαπημένα μας. Αυτός στους ανθρώπους που λένε ότι δεν θα πιάνε το ένα ψάρι. Ποιοι είναι αυτοί? Πολύ από το κανάλι. Έπιασε ένα τουλάχιστον. Και συνεχίζουμε. Συγγνώμη φίλε, θα σε πετάξω πάλι μέσα. Ευχαριστώ. Bye bye. Τα μικρά τα ψάρια, γιατί χρειάζεται να τα κρατάμε, ε. Αφήνουμε. Ειδικά αυτό που δεν τρώγεται εγώ. Καλησπέρα! Καλησπέρα! Θα φάμε ψαράκι! Έλα που είσαι! Έλα που είσαι! Έλα και που είσαι! Πολύ καλός κάρος! Πολύ καλός κάρος! Πολύ καλός κάρος! Πολύ καλός κάρος! Ψάρεμα είναι πάρα πολύ ωραίο άμα δεν ψαρεύεις. Έχεις τον άλλο να παιδεύεται. Είσαι κάτις. Πώς πάει? Εδώ! Δεν μπορείς να πεις όμως, έχει περάσει μία ωρίτσα μα λιμάνι, ε! Και έχω πιάσει. Ένα ψάρι. Εντάξει, καλά είναι. Άρα. Θα κάτσουμε εκεί άλλο ένα μισάωράκι, μετά πάμε στην παραλία, στήσουμε λίγο τη φάση μας, προσπαθήσουμε να φιλετάρουμε τα ψάρια. Θα κάνουμε άλλη μία προσπάθεια εκεί κατά τις 7-8. Τι ώρα είναι τώρα? Τρεις. Μια ώρα. Στην Ελλάδα ή στην Αφρική? Φάση. Ωστόσο έχουμε φύγει και έπρεπε πιάσει την καβάτσα μας. Και ένα είναι εκεί πέρα που έχουμε αφήσει τα πράγματά μας και νομίζω ότι πάει και έχει κατουρίσει. Ωραία. Θα γυρίσουμε πίσω να έχουμε μάτς. Γιώργο, το είδες? Το είδα. Το είδες πάλι που έφυγε? Το είδα πάλι τρίτη φορά. Το είδες πόσο καλό ήτανε? Ευτυχώς έχω, πώς το λένε, έχω εσένα. Και μάρτυρα. Ναι, αυτό, γιατί άμα πας και τα λες μετά μόλις σου λένε, ναι, ναι. Σίγουρα έτσι έγινε, ναι. Τώρα όμως ξέρεις τι θα γίνει. Τι? Θα ξαναρίξω, ρε. Πάμε. Το ξέρεις ότι θα φύγουμε εδώ πέρα μέχρι να το πιάσει το φίλο μας το ψάρι. Ο άλλος εδώ έχει ξαπλώσει τη Γοργόνα, να πούμε. Τι λέει? Έχω βρει το νόημα της ζωής. Έχεις βρει το νόημα της ζωής. Αυτός εδώ ο άνθρωπος πληρώνεται για αυτό που κάνει. Όλα καλά. Όλα καλά. Να είστε καλά, καλησπέρα. Κάτι έχουμε εδώ. Έλα. Δεύτερο ψάρι! Μπουκανάρα φίλε! Μπουκανάρα φίλε! Καλησπέρα! Έλεγες κάτι πριν. Εγώ. Έλεγες κάτι πριν. Θα το κόψουμε, θα παίξει. Ε? Δεν θα παίξει. Μπουκανάρισα, παιδιά. Θα φάμε. Θα φάμε. Επιστροφή στη βάση. Είναι άδεια η παραλία, είναι μια παραλία μόνο για μας. Ο φίλος μας ο Γιώργος θα πετάξει τον drone. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να στείλουμε λίγο την κατάστασή μας, να στήσουμε και τη σκηνούλα μας. Να περάσουμε το βράδυ, θα φιλετάρουμε τα ψαράκια, θα τα καθαρίσουμε, θα ρίξουμε και μια βουτιά. Αυτό πάντως το οποίο μένει σε αυτές τις εκδρομές ρε φίλε είναι όταν έχεις πραγματικά μια παραλία μόνος σου. Είσαι στην άκρη του Θεού, δεν πιάνει σήμα, δεν έχει τίποτα κοντά, είσαι εσύ ο εαυτός σου και η θάλασσα και το κύμα. Μεγάλη παρέα, ακόμα καλύτερα όλα. Αυτό είναι για μένα διακοπές, αυτό είναι για μένα γαλήνη, αυτό είναι ένα συνέστημα ξεπέραστο, ένα συνέστημα το οποίο προσπαθώ να το βιώνω όσο το δυνατόν πιο συχνά, γιατί αυτό με ηρεμεί και πραγματικά μου γεμίζει μπαταρίες. Μια δοκιμή θα σας πείσει.
πλάνο τη στήσαμε τη σκηνούλα μας. Το πλάνο ήταν να τη στήσουμε εδώ. Έτσι το ειδηλιακό από πάνω. Τα δέντρα μπροστά μας, η παραλία και τα σχετικά. Αλλά δυστυχώς αρχίσει και έχει πάρα πολύ αέρα και από ό,τι είδαμε θα δυναμώσει το βράδυ. Οπότε υποφεληθήκαμε λίγο την απανεμιά που προσφέρουν οι καβάτζες, οι αυτοσχέδιες που έχουν φτιάξει εδώ πέρα, που κατά τα άλλα είναι ένα πολύ κακό πράγμα γενικότερα στην Κρήτη όλο αυτό το πράγμα και πρέπει οι αρμόδιοι να επιμεληθούν σε αυτό. Sorry, γίνομαι κακός, αλλά έτσι είναι. Οπότε η σκυλούλα μας είναι κάπου εδώ, ο Γιώργος τη δένει για να μας φύγει από τον αέρα. Και μετά θα πάμε να καθαρίσουμε τα ψάρια και θα φτιάξω στο Γιώργο μου το ωραιότερο τηγανιτό ψαράκι. Έτσι, για να δούμε. Και θα φιλετάρουμε κιόλας τα λεοντόψαρα που μας έδωσε ο φίλος μας ψαράς. Not bad, not bad. Λοιπόν, εγώ αυτά τα ψάρια έχω φάει λεοντόψαρο, πάρα πολύ νόστιμο, μεγάλος εισβολέας και κατακτητής γενικά της θαλάσσιας περιοχής της Κρήτης και όχι μόνο της Κρήτης, να πείτε, είναι, έχει territories, έχει στην ουσία κάνει μεγάλες βραχώδεις περιοχές και γίνεται εκεί πέρα κατακτητής. Είναι άφοβο και αυτό το πράγμα αρχίζει σιγά σιγά και εξαπλώνεται σε όλα τα νερά της Κρήτης. Έχει κάποια αγκάθια τα οποία μας τσιμπήσουν να έχουν δηλητήριο και μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και θάνατο. Μας είπε ο άνθρωπος ότι έχει κόψει τα δηλητηριότητα αγκάθια, ωστόσο θα είμαστε λίγο προσεκτικοί και τα σχετικά. Δίπλα έχουμε ένα σκάρο και μία μπουκανάρα. Τα δύο αυτά λέω να τα φιλετάρουμε και αυτά τα δύο να τα παίξουμε τηγανάκι. Τι λες? Εσύ ξέρεις. Έτσι λέω. Πάμε. Καλά θα πάω. Αυτό, φίλε, είναι η κριτική, η αλληλεγγύη, η φιλοξενία, το πνεύμα, όπως θέλεις πες το. Πριν και ο συμπαθέστατος κύριος που μας άφησε τα δύο λεοντόψαρα, πήγε να συνεχίσει το ψάρεμά του και ξαναγύρισε πίσω για να μας φέρει και άλλα ψάρια, λέει, εμείς θα κάτσουμε εδώ πέρα και να φάμε, λέει, να χορτάσουμε λίγο τζαμπαλιλάρια. Δεν ξέρω τι άλλο μας έφερε, για να δούμε. Α, καλά, αυτός νομίζει ότι... ναι, έγινε. Σκαράκια βλέπω πάλι. Ένα μικρό λεοντόψαρο. Εντάξει, δικέ μου. Πένα. Μπορεί να στο ψάρεμα να έκανα δύο ψαράκια, αλλά οι δημόσιες μου σχέσεις μας φέρνουν κι άλλα. Καλώς ήρθατε στη κουζίνα μας και τέτοια τώρα θα σου κάνω, έτσι. Λοιπόν, θυμάστε το θυμάρι που μαζέψαμε πριν? Το ξεχάσαμε στο αμάξι. Nice. Τι έχουμε? Έχουμε μόνο λάδι, ένα τηγάνι και τα ψαράκια μας. Μια χαρά και λίγο παξιμάδι. Okay. Οπότε, εδώ. Φρέσκο, ρε.
Σε παρακαλώ, σε προκαλώ να δοκιμάσει πίτα. Με κοροϊδεύει. Πάμε. Σειρά μου. Σειρά σου. Όντως. Έλα, πες την αλήθεια, ρε φίλε. Θα τη γελάγανε. Αλλά. Κοροϊδεύανε. Αλλά. Αλλά. Εμείς τρώμε. Ω. Να τα βλέπουν αυτά κάτω. Να τα βλέπουμε, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ, φίλε. Ωραία θέα, ε! Καλά είναι, δεν είναι άσχημα. Να το είχαν κι άλλοι. Να το είχαν κι άλλοι, δηλαδή, έτσι. Ψαράκι έφαγες. Έφαγα. Πήγες για ψάρεμα. Πήγα για ψάρεμα. Κατεβήκαμε φαράγγι. Όλα τα κάναμε. Δεν έμεινε τίποτα. Μπάνιο το κάναμε. Περίεργος καιρός. Φυσούσε, αλλά αύριο το πρωί το έχουμε. Τώρα όμως, έτσι είναι μια σχέση, έτσι να κοιτάμε εδώ πέρα το άπειρο. Όχι άσχημα, μας αδικείτε. Δεν νομίζω, φίλε. Λοιπόν, η μέρα πήγε μια χαρά. Αρχίζουμε και μαζεύουμε σιγά σιγά τα πραγματάκια. Η σκύνουλα μας περιμένει. Φάγαμε ψαράκι. Κάναμε λίγο την κουβέντα. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Ακούς μόνο τη θάλασσα, τα τριγόνια και τον Γιώργο. Και ήρθε η ώρα να ξεκουραστούμε για να ξυπνήσουμε αύριο, να δράξουμε τη μέρα και να κάνουμε πάρα πολλά πραγματάκια. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Γύρω στις 6 ώρα, στο βάθος φαίνεται το φεγγάρι. Λίγο στη θάλασσα απλά ακούγεται. Και είμαι ένας από τους πιο χαρούμενους άνθρωπους του κόσμου. Not bad, not bad. Γλυκουλίνη. Παίρνουμε τον μπρίκι, το βάζουμε πάνω στην κορκιά και ανοίγουμε τον καζάνι.
Ωραίο τραπεζάκι έχουμε. Ναι. Τι άλλο θέλεις για πρωινό? Σοκολάτα. Καθόλου ρομαντικός. Εγώ εννοούσα, έχουμε, ξέρω εγώ, την παραλία, τον ήλιο να αρχίζει σιγά σιγά, το καφέ, όμορφα πράγματα βλέπουμε, το vibe. Και θες μου λέει σοκολάτα. Κατεβήκαμε αυτό το υπέροχο φαράγγι. Ναι. Περπατήσαμε μέσα από τις Φοίνικες. Mm-hmm. Φτάσαμε σε αυτή την απίστευτη απομονωμένη παραλία. Mm-hmm. Πήγαμε να ψαρέψουμε. Ναι. Ψαρέψαμε. Το κάναμε και αυτό. Πιάσαμε ψαράκια. Αμέ. Συναντήσαμε τον φίλο μας, τον καταπληκτικό το ψαρά, ο οποίος μας έδωσε και άλλα ψαράκια. Ε. Ναι. Δεν τα φάγαμε αυτά μέσα στο μόνοι μας στην παραλία. Μια το παραλία κάναμε μόνο για πάρτι μας. Και αυτό. Δεν αράξαμε μετά το βράδυ εδώ, δεν ακούγαμε το κύμα. Δεν σηκωθήκαμε το πρωί με την αυγή και πήγαμε το καφεδάκι μας. Ναι. Τα ωραία κάποτε τελειώνουν όμως. Δυστυχώς. Για τους άλλους. Εμάς για την ώρα. Φεύγουμε από αυτόν τον υπέροχο τόπο γεμάτη με ενέργεια, γεμάτες μπαταρίες. Απλά και μόνο για να ψάξουμε τον επόμενό μας προορισμό. Ποιος θα είναι αυτός, δεν ξέρουμε ακόμα. Χαιρετάμε το Μάρτσαλο από αυτό το καλό λιμάνι, όπως λέγεται. Και ανανεώνουμε το ραντεβού. Music is love, it loves music.